Kanzler, bitte. Und ich möchte auch gleich völlig außer Streit stellen, dass es eine Einigkeit darüber gibt, dass unser Ziel nur sein kann, dass alle Mitglieder der Eurozone auch Ende dieses Jahres und im nächsten und in den nächsten Jahren Mitglied dieser Eurozone bleiben. Weil es ein Wesen der Europäischen Union ist, als eine Friedensunion auch eine gemeinsame Währung anzustreben. Es ist ja sehr viel Geld jetzt auch in den vergangenen Wochen auf Schweizer Banken gekommen. Θέλω να επισημάνω κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό να το γνωρίζετε. Το σχέδιο αυτό δεν επιβαρύνει ούτε ένα ευρώ τους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Το σχέδιό μας είναι να σταματήσουμε να ζητάμε νέα δανεικά και να βρούμε μια βιώσιμη λύση προκειμένου να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας τις οικονομικές μέσα από την επιστροφή στην ανάπτυξη, διότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος, αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Dann den Herrn Bundeskanzler, diese Frage Steuern und Steuerbetrug beschäftigt. Άλλωστε, πρέπει να σας πω ότι δεν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα κάποια συγκεκριμένη και βιώσιμη εναλλακτική πρόταση σε αυτό το σχέδιο. Επίσης, θέλω να σας πω πως δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένα σοβαρός λόγος να μην υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους εταίρους, παρά μονάχα πολιτικοί λόγοι.